Δεν πρέπει να φοβάται κανείς γιατί δεν το αξίζει τέτοιες συμπεριφορές. Δεν τις περνάει κανείς άνθρωπος. Σοκ και δέος για το Γολγοθά που ανέβαινε 8 ολόκληρα χρόνια στο πλάι του άντρα που αγάπησε και παντρεύτηκε, προκαλεί η εξομολόγηση της γυναίκας από τα Χανιά που ο φόβος την ανάγκαζε να δέχεται απίστευτες μορφές βίας πίσω από την κλειστή πόρτα του σπιτιού της. Η γυναίκα, όπως αποκάλυψε πρόσφατα η Κρήτη TV, βρήκε το κουράγιο να σπάσει τα δεσμά της όταν κατήγγειλε το σύζυγο δυνάστη της στις αστυνομικές και δικαστικές αρχές. Από τότε αναπνέει πλέον ελεύθερα. Να δώσω κουράγιο σε όποια γυναίκα περνάει παρόμοιες καταστάσεις, να βρει τη δύναμη, να μιλήσει, να βρει τη δύναμη και το κουράγιο να... Δεν είναι εύκολο. Όμως σε καμία γυναίκα και σε κανέναν άνθρωπο δεν αξίζει να τους συμπεριφέρονται έτσι. Σήμερα η νεαρή γυναίκα που πλέον ζει σε ασφαλές και ήρεμο περιβάλλον μαζί με τα 4 παιδιά της ηλικίας από 1 έτους έως και 10 χρόνων εξομολογείται με δάκρυα στα μάτια στην κάμερα της Κρήτη TV ότι εάν όλα όσα πέρασε στο παρελθόν τα βίωνε σήμερα θα είχε ήδη σπάσει τη σιωπή της. Η γυναίκα που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον άντρα της ακόμα και στις περιόδους που ήταν έγκυος στα παιδιά τους και μάλιστα μπροστά στα αθώα ματάκια τους, πλέον στέλνει το δικό της μήνυμα ελπίδα σε κάθε γυναίκα που ενδεχομένως να βιώνει τη δική της κόλαση. Να μην φοβάται ότι εκεί έξω υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα τη στηρίξουν. Η πολιτεία βοηθάει, οι κατάλληλοι ανθρώποι βοηθάνε και δεν πρέπει να φοβάται κανείς γιατί κανείς δεν αξίζει αυτή τη συμπεριφορά και τα παιδιά δεν είναι σωστό να ζουν τέτοιες καταστάσεις. Τραυματίζονται οι ψυχές των παιδιών μας και δεν είναι σωστό. Αν ή μπορεί να λυτρώσει όλα αυτά τα χρόνια το παιδί της από τα βασανιστήρια που περνούσε στα χέρια του άντρα της, δηλώνει και η μητέρα του θύματος, καλώντας κάθε μάνα που βρίσκεται στη θέση της να μην κάνει πίσω και να προστατέψει το παιδί της. Καμία μάνα να μην ζήσει όσα έζησα, λέει χαρακτηριστικά στον τηλεοπτικό φακό. Το καταλάβαινα, το νιώσα, αλλά δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Μου έλεγε όχι, καλά είμαι. Αλλά είναι λάθος όμως. Κάθε μάνα πρέπει να προστατεύει το παιδί του από την πρώτη στιγμή. Και δεν πρέπει να κάνει πίσω ό,τι και αν λέει το παιδί. Πρέπει να επιμένει κάθε μάνα. Έτσι θα σώσει το παιδί. Και όταν βλέπει κάποια πράγματα, πρέπει να τα αντιμετωπίζει, να πηγαίνει στους αρμόδιους, να ενημερώνεται και να βοηθάει τα παιδιά. Γιατί κάθε μάνα υποφέρει για να τα κάνει αυτά τα παιδιά, να τα μεγαλώσει και βρίσκεται ο καθένας. Να τους τα κάνει έτσι, να τους τα κάνει κομμάτια, να κάνουν την αξιοπρέπειά τους. Αλλά πάντα προσπαθούμε να βρούμε για την αξιοπρέπειά μας, αλλά πρέπει να το καταγγείλουμε πρώτα αυτό που παθαίνουμε και μετά. Η νεαρή γυναίκα από τα Χανιά που από το 2012 είδε το πιο σκληρό και βίαιο πρόσωπο του άντρα της, σόκαρε με την κατάθεσή της και τους δικαστές που σήμερα εκδίκασαν την απίστευτη αυτή υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Ο ίδιος φέρεται σύμφωνα με τη δικηγόρο του θύματος να αποδέχτηκε την υπαιτιότητά του, δηλώνοντας ότι θα παρακολουθήσει σεμινάριο ψυχικής υγείας για να αντιμετωπιστεί η βίαιη συμπεριφορά του απέναντι στην οικογένειά του. Το γεγονός ότι αποδέχτηκε το γεγονός των πράξεών του και το συνομολόγησε, δείχνει ότι υπάρχει μία ελπίδα ο άνθρωπος αυτός κάτω από ψυχιατρική παρακολούθηση να καταφέρει να βρει το δρόμο του και να μην διαλύσει την οικογένειά του. Σύμφωνα με τη δικηγόρο Ρούλα Παυλαντονέα, ο άντρας αυτός, εάν πράγματι τηρήσει την εισαγγελική διάταξη, εάν δεν διαπράξει εκ νέου παρόμοιο αδίκημα και αν είναι συνεπής στην υπόσχεση που έδωσε στο δικαστήριο για να ανασταλεί προσωρινά η δίωξή του, τότε υπάρχει ελπίδα. Σε περίπτωση όμως που δεν αφήσει πίσω του τη βίαιη συμπεριφορά, τότε, όπως λέει η κυρία Παυλαντονέα, θα έρθει η ώρα να πληρώσει για όσα διέπραξε στις ψυχές και τα σώματα και των 5 μελών της οικογένειας που πριν από χρόνια δημιούργησε. Αυτή είναι η μοναδική οδός για να λυθεί θετικά αυτή εδώ η ποινική υπόθεση που σε αυτή τη φάση βρίσκεται σε αναστολή.